σήμερα μας λέτε ότι υπάρχουν 7 οξέα τα οποία έχουν τη δυνατότητα στην περίπτωση την οποία συνδυαστούν να σβήσουν τις κοιλίδες. Αν αυτά λοιπόν χρησιμοποιηθούν την άνοιξη και όχι το καλοκαίρι, βοηθούν σημαντικότερα και προλαμβάνουν από τις κοιλίδες τις οποίες μπορεί να προκαλέσει ο ήλιος στο δέρμα μας και οι οποίες εκτός από αντιαισθητικές είναι βεβαίως και παθολογικά πολύ κακές. Ακριβώς. Εν όψει λοιπόν που έρχεται η άνοιξη, όλοι θέλουμε να ανανεωθούμε και να προετοιμαστούμε και να δώσουμε και μια φυσική άμυνα στο δέρμα μας, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην ένταση του ήλιου και να μην έχει αυτές τις αντιαισθητικές κοιλίδες. Βέβαια το μοντέλο μας εδώ, όπως βλέπετε, δεν έχει λεκέδες, αλλά είναι μια περιποίηση που μπορεί να γίνει και για τους λεκέδες και για τη γύρανση και για ένα φρεσκάρισμα. Είναι μια περιποίηση που μπορεί να γίνει flash, έτσι για να φαίνεται το πρόσωπό μας φωτεινό και καθαρό, αλλά και όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε λεκέδες, τότε μπορεί να γίνει συστηματικά, γιατί όπως έχουμε πει και άλλη φορά, οι λεκέδες θέλουν υπομονή και επιμονή. Με μία περιποίηση δεν μπορούμε να δούμε να εξαλείφονται. Εμείς εδώ τώρα προετοιμάζουμε με το μείγμα αυτό των τριών από τα 7 οξέα που θα κάνουν μία ήπια απολέπιση στο δέρμα και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα 4. Τι είναι αυτό που κάνει η κυρία Στεφανίδου αυτή τη φροντίδα που βλέπουμε τώρα ζωντανά τόσο πρωτοποριακή? Ποια συστατικά συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία? Είναι και τα συστατικά που συμμετέχουν, αλλά και το ότι υπάρχει ένα σύστημα συνεχούς διαβροχής. Δηλαδή χωρίς να αφαιρέσουμε τα πρώτα οξέα, συνεχίζουμε και εμποτίζουμε το δέρμα με τα επόμενα. Τα οξέα που συμμετέχουν είναι το γλυκολικό, η γλυκονακόλη, είναι τα αχά, μυλικό, κίτρικο οξύ. Είναι 7 οξέα και ρετινόλη. Και ένα συστατικό σαν το Passion Flower που έχει πάρει χρυσό βραβείο για το ότι βοηθάει να ανανεώνονται και να επιδιορθώνονται τα κύτταρα από μόνα τους. Το Passion Flower σχετίζεται με τα φρούτα του πάθους, τα λεγόμενα. Ή όχι. Όχι. Όχι, τέλεια. Ορίστε τι ναι. Καλά κάνει η μητέρα φύση. Όλες οι απαντήσεις ναι. Εκεί μέσα βρίσκονται, κυρία Στεφανίδου. Και εσείς γνωρίζω πολύ καλά ότι είστε από τις θερμές υποστηρίκτριες όλων αυτών των μεθόδων. Δεν είστε υπέρ του πλαστικού προσώπου. Είστε υπέρ της φυσικής φροντίδας, της τακτικής και των γυναικών οι οποίες φροντίζουν το πρόσωπό τους με επιμέλεια αφήνοντάς το να γεράζει αξιοπρεπώς. Η πρόληψη, Μαρία μου, πάντοτε είναι καλύτερη από την θεραπεία και όταν φροντίζεις να κάνεις μικρά πραγματάκια τακτικά δεν χρειάζεσαι να κάνεις έντονες επεμβάσεις στο πρόσωπό σου. Σωστά. Αυτό που περνάτε λοιπόν, τώρα τι είναι? Είναι λοιπόν μία υφασμάτινη μάσκα την οποία την έχουμε εμποτίσει με τα οξέα. Ναι. Την περνάμε πάνω στο πρόσωπο και θα συνεχίσουμε να διαβρέχουμε με το υπόλοιπο υγρό προϊόν. Θα συνεχίσουμε για τα επόμενα 10 λεπτά τη διαβροχή. Είναι τα πιο εξελιγμένα οξέα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί παλαιότερα όταν κάναμε φρουτοοξέα στο πρόσωπό μας αφιδατωνόταν και μετά χρειαζόταν να κάνουμε ενυδατώσεις. Τώρα πια με αυτή την περιποίηση το πρόσωπο και απολεπίζεται, αλλά συγχρόνως βοηθάει να σφίγγει και να αναζωογονείται το χώριο. Οπότε βλέπουμε και τις γραμμές έκφρασης να γεμίζουν. Όχι μόνο βελτίωση δηλαδή στην όψη της επιδερμίδας, βελτίωση και στις γραμμές έκφρασης. Κυρία Στεφανίδου, την βελτίωση αυτή την βλέπουμε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή με το που θα φύγουμε από το Ινστιτούτο, ή αυτή συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες και τι διάρκεια έχει? Όχι, την βλέπουμε από την πρώτη στιγμή, Μαρία μου. Mm-hmm. Δηλαδή θα σηκωθεί η πελάτησά μας και θα έχει ένα πρόσωπο φωτεινό, καθαρό,
Εάν υπάρχουν λεκέδες, θα δει ότι ο λεκές αρχίζει και σπάει. Οπότε από την πρώτη στιγμή αρχίζουμε και βλέπουμε αυτή τη βελτίωση. Και φυσικά όταν υπάρχουν λεκέδες θέλουμε να έχουμε επανάληψη μία φορά την εβδομάδα για 6 ή 8 επισκέψεις. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το διάστημα είναι κατάλληλο για να κάνουμε αυτές τις περιποιήσεις. Τώρα που δεν είναι πολύ έντονος ο ήλιος, να βοηθήσουμε το δέρμα μας. Σε ποιους απευθύνεται, κυρία Στεφανίδου, και πόσο συχνά μπορεί να γίνεται αυτή η θεραπεία? Αυτή απευθύνεται σε όσους έχουν υπερμελάγχρωση, λεκέδες, χλώασμα, το δέρμα τους είναι θαμπό, ακόμα και σε δέρματα με ακμή θα μπορούσε να απευθυνθεί και σε δέρματα που έχουν γραμμές έκφρασης, έντονες ρητίδες δηλαδή. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει μία φορά την εβδομάδα, Μαρία μου, αυτή η περιποίηση. Υπάρχουν αντενδείξεις? Δεν γίνεται μόνο σε τραυματισμένο δέρμα, φυσικά. Αποφεύγουμε να το κάνουμε σε εγκυμοσύνη ή σε κοπέλα η οποία θυλάζει. Για τους άντρες, δείχνεται. Και οι άντρες θα μπορούσαν να το κάνουν, απλά δεν θα ήταν φρεσκοξυρισμένο το πρόσωπό τους, έτσι, για να μην τους τσούζει. Είναι μια περιποίηση που απευθύνεται και στους άντρες και στις γυναίκες. Κοστίζει ακριβά, κυρία Στεφανίδου? Είναι μια περιποίηση... 50 ευρώ στοιχίζει, είναι μια περιποίηση μια μισή ώρα περίπου. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα ακριβό κόστος σε σχέση με το αποτέλεσμα που δίνει. Α, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εσείς παραδοσιακά βεβαίως όλες τις τηλεθεάτριες της δημοτικής τηλεόρασης και δει της εκπομπής «Η ζωή το Σαββατοκύριακο», στην περίπτωση στην οποία επικοινωνήσουν μαζί σας, ο αριθμός σας... επικοινωνήσουν μαζί μας, το 24610, δώσουμε μια προσφορά. Θα μπορούν να την απολαύσουν αυτή την περιποίηση με 30 ευρώ μόνο. Όσοι θέλουν, ανεξάρτητα δηλαδή αν έχουν πρόβλημα με λεκέδες ή όχι, είναι μια ωραία περιποίηση που κάνει στην άνοιξη. Ακόμα και δέρματα τα οποία αποφεύγουν να κάνουν καθαρισμό γιατί δεν έχουν σμίγμα, αυτή η περιποίηση θα τους βοηθήσει να φανεί το πρόσωπό τους πιο φωτεινό και να δεχτεί και καλύτερα τα προϊόντα που θα βάλει μετά. Γιατί συνήθως άνοιξη αλλάζουμε, βάζουμε περισσότερο την αντιλιακή μας. Αφήνουμε αυτές τις κρέμες τις βαριές που φορούσαμε το χειμώνα και πάμε σε κάτι πιο ανάλαφρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.